Ένα βιντεάκι. Κρυφτείτε. Κρυφτείτε γιατί... Δεν έχω χαρτί, δικό μου. Κρυφτείτε γιατί παραμονεύει ο... Γιατί είναι και οι εποχές περίεργες. Δεν γίνεται, πρέπει να υπάρχει αυτό, ταχυδρομική τέτοια, πώς το λένε, εντολή. Σπάω σε φορά κάτω, έτσι, έχουν βλάκα αυτή. Πάντα στον ίδιο πόκι πλήρω, ένα μουστάκι. Σε αυτό το κρύο. Και θα πω, ακόμα να βγει σε δεξιά μαλάκα, έχω βαρθεί τόσο πολύ. Πάει στο ταμείο πρώτα, πάει στο που του λένε εκεί που πέρα, στα κουτιούκια. Εκεί δουλεύει και ένα σκίτσο σαν το καλόπεδο. Πόσο διαφορετικό το δείχνει το ήλιο, το ηλιοβασίλεμα, η κάθε φωτογραφική. Το χρώμα δηλαδή, το λυκόφως εδώ το... Ζώνη. Είναι άχρωμο δηλαδή όπως το βλέπεις, ενώ εδώ το δείχνει έντονο. Βάζω μια φωτογραφία περίεργη μέσα, είστε που έχω βάλει τώρα πάλι αυτή με τα μάτια. Φαίνεται μόνο τα μάτια. Ναι, ναι, καλή, καλή δεν είναι. Δεν... Και μια διακοπέλα με τρομάζει αυτή που το γιατί μου θυμίζει τον τύπο από το ζώνη του Λυκόβου του ζωή. Ε, δεν απέχω και πολύ την τρόλα, λέω. Τρέλα και Άγιος ο Θεός. Όλη την ημέρα σε αυτή τη γιουλούλα. Κάνει 20 μέρες. Περίπου τη Δευτέρα. Άντε, μόλις αλλάξει η ώρα το κανάλι θα βιάσει εντελώς. Α, καλά, πάει. Σχόλασαν όλοι. Άσε, μα το πήγα, εδώ ήδη σχόλασαν. Το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτός όμως ακόμα πολλά οικολογία της εδώ. Το Φιγγέρι έχει κόσμο. Το Σάββατο και την Κυριακή. Όταν όμως είναι καλός ο καιρός. Όπως αυτό το Σαββατοκύριακο που θα είναι ακόμα ζεστό. Όσο πολύ θα πάνε για πάνω με την Κυριακή. Τώρα ήρθε και η ζέστα που έλεγε, ο αντικυκλώνας. Καλά, δεν είναι παρεξενό, έχει ξανακάνει και άλλες χρόνια τέτοιο πράγμα. Εγώ θυμάμαι τη χρονιά που ήταν να πάω ο Φαντάρος, το προηγούμενο. Όλο και Σεπτέμβριο Παζάρ τώρα και να μην πέφτει. Παζάρ και εγώ να πηγαίνω για καφέ κάτω στο Πρωτομάστορ. Καθόμουν εκεί και λέω, αλλάγα τη λέω τα νόη, πως έχουμε σήμερα 28, 27 και έχουμε 30 βαθμούς. Ούτε να, ούτε να φυσάει ο αέρας εκείνος ο κρύος που πιάνει και τα πόδια και σε κουλτουρίζει. Κουνούπια είχε. Όχι, δεν είχε κουνούπια. Την ώρα όχι. Γιατί πιάνει και στο Πρωτομάστορα, γίνεται χαμός. Τον έπιασε η πείνα του μπαμπά, τσάκωσε 4 σουβλάκια και τα λιάνισε έτσι. Και μένα με λιάνισε τώρα και θα φάω ένα. Έλα πάω. Μπορώ να φάω και εσύ, δεν πεινάω ρε παππούλη του. Εγώ θέλω να πάω για τρέξιμο του. Θα πάω το βράδυ που κάνει μακαρόνια με τα πάντα τα λιάνισε. Και το παππούλη έφαγε σουβλάκια. Αλλά. Αυτός είναι... Αυτός κάποτε ήταν 70 κιλά και φτάσει 100 τώρα. Είχε φτάσει 100, έκανε δίτε, έχασε 10 κιλά. Αυτό να το πάμε στο Σεραφείμ για τις αμαρτίες του. Πάει, πάει. Χαρά του είναι. Λέτε τι προβώ. Ναι. Για πού πάει τη συνέχεια. Πάει τώρα ήταν καθορός παιδί. Έχει παπαδιά. Για κοσμητική είναι. Ξέρω ότι πιάνει. Αφού με άλλες τα πηγαίνει. Τι? Αφού τα πηγαίνει με άλλες. Ένας άλλος παπάς και που φορά δεν κυκλοφορά με παράσα. Άμα δεν ξέρω άλλος τι είναι παπάς. Το σουρτσάι κύριε την άλλη φορά φτιάξε λάσπη που πήγε στο τζιμ. Καλά δεν έκανε. Εδώ είμαστε παπάς στο κουρδό εδώ. Δεν τι να κάνει και ο άνθρωπος να μην κάνει μπάνιο. Ο άρθρος σουρτσάκι, μαύρο σουρτσάκι, μαύρη μπλουζίτσα, πάει στην παραλία. Τα παιδιά. Κάτσε εγώ φορά τα λάσια. Ο σουρκί παπά, τι μαγιό θα φορέσει όμως.
Να βάλει ένα κόλτσι και καπάνε, λες. Να βάλει ένα army style, boxer μαγιό. Να το βάλουμε στη σελίδα αυτό το βίντεο που θα λέει για το Σεραφείμ μέσα. Που είναι 27, κανονικά κάποτε αυτήν την εβδομάδα θα πρέπει να αλλάζει ώρα. Ναι, θυμάσαι το μέσα. Αλλά από το 96 και μετά το αλλάξαν αυτό. Το 96 ήταν. Το 96 το αλλάξαν, ήταν έκανε εγχείρηση τότε. Που ξυπνάγαμε, που δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί, αφού ξημέρωνε με τσάτσουκ, το θυμάμαι τότε. Πού ήταν το 15 Αύγουστο ήταν, που είχα γυρίσει το πρωί από το πανηγύρι 5 ώρα σπίτι και είχε πάει 6 ώρα και δεν είχε φέξει ακόμη και κοιτάω καλά τι ώρα, κοιτάω 6 και δεν έφεξε, τότε άρχισε να χαράσει. Ενώ αν άλλαζε τώρα η ώρα θα χάραζε πάλι 6 τόσο. Εν τω μεταξύ κάπου έβγαλε ο Λάμπρος στους Πανέτες, είδα μια φωτογραφία και πήγε διακοπές στη Ρόδο αρχές Ιουλίου, έβλεπες 8 και 4 όλοι σέδιοι, ήταν δίσκα μέσα. Εκεί στο Ρόδο. Και το άρτο του λέω, ρε μαλάκα, αυτό και πάει, αν πάει καλά η ώρα, να δεις πως είναι μισή ώρα διαφορά.